Μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ζητάτε να το αναδείξουμε πάρα πολύ από εσάς. Παίρνω τις τελευταίες 3 ή 4 μέρες συνεχή mail με εκκλήσεις τηλεθεατών και στα social media και στα mail εδώ της εκπομπής να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Ο Μικρούλης γεννήθηκε τον Απρίλιο πέρυσι και πάσχει από νοτιέα μυϊκή ατροφία τύπου 1. Πρόκειται για μια σπάνια εκφυλιστική και μέχρι πρόσφατα καταληκτική νόσο που προσβάλλει όλο το μυϊκό σύστημα. Οι γονείς του θέλουν να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παιδί για να κάνει μια νέα γονιδιακή θεραπεία. Παίρνει κάποια θεραπεία τώρα εδώ, αλλά θεωρούν οι γονείς του, με δεδομένο ότι υπάρχει και ένα προηγούμενο ενός παιδιού στην Κύπρο που πήρε την ανάλογη θεραπεία και έγινε καλύτερα, θεωρούν οι γονείς του ότι πρέπει να πάει εκεί. Το δίλημα αυτή τη στιγμή το οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας με δεδομένο ότι υπάρχει γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου είναι γνωστό. Έχει ξαναπροκύψει στο παρελθόν. Μας διαβεβαιώνουν οι πάντες ότι το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο δεν αποτρέπει το παιδί από το να πάει για λόγους οικονομικούς αλλά για λόγους επιστημονικούς. Λοιπόν, γιατί όμως αναφέρουμε το θέμα. Κύριε Καλοκαιρινέ, θα ήθελα να δούμε την εικόνα. Τη βλέπουμε εδώ. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και κορυφαίος υπουργός, επέλεξε να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά το δράμα της οικογένειας του Παναγιώτη Ραφαήλ. Αναπαράγοντας στο Twitter του, ευτυχώς τώρα κατέβηκε η εν λόγω ανάρτηση, ότι τάχα υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ότι η οικογένεια, ο πατέρας του συγκεκριμένα, ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου για να βρεθεί λύση. Για αρχή, γιατί να πρέπει να επέμβει το Μέγαρο Μαξίμου. Από κάτω η γνωστή σελίδα σε όλους εμάς που λένε «Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη Ραφαήλ», όπου οι γονείς του, η οικογένειά του ζητάει χρήματα για να μπορέσει το παιδί να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι δεν έχει εγκρίνει τίποτα ο Μητσοτάκης, δεν έχει επικοινωνήσει καν μαζί μας. Παρακαλώ, κάντε αναφορά όπου βλέπετε τέτοια άρθρα και κοινοποίηση τις δημοσιεύσεις μας. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν ήρωες πρωθυπουργοί και να μην υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να λύνει αυτά τα θέματα και διαδικασίες που να μην αφήνουν κανένα παιδάκι πίσω. Εμείς ευχόμαστε να γίνει το καλύτερο. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να βρει λύση και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι συζητάνε ακόμη και την παράκαμψη του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Βέβαια, αυτό θα είναι ένα προηγούμενο το οποίο θα ανοίξει έναν ασκό του αιώλου για τέτοιες περιπτώσεις. Μένει να φανεί. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα στην οικογένεια και στο ίδιο το παιδί. Αναστασία μου, επιτρέπεις μια κουβέντα. Παρακαλώ, Μάρια, και θα ήθελα μετά να τοποθετηθεί ως γιατρός ο κύριος Στεφανάδης. Επειδή χθες έτυχε να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον πατέρα του Παναγιώτη Ραφαήλ. Γιατί μας έχει απασχολήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Παλεύει εδώ και 3 μήνες ο άνθρωπος αυτός να συγκεντρώσει όλα αυτά τα χαρτιά που απαιτούνται προκειμένου να πείσει τον ΕΟΠΗ να εγκρίνει την μετακίνηση του παιδιού του στη Βοστόνη. Δεν έχει εγκριθεί διότι δεν υπάρχει κατά τον ΕΟΠΗ επαρκής βιβλιογραφία. Αλλά στην ουσία, σε αυτό που παρουσίασες πριν από ένα λεπτό, καταρχάς, και λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά είναι ένα ακόμη παράδειγμα πολύ κακής δημοσιογραφίας. Και αυτό γιατί ακόμα και αν είχε υπάρξει παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα έσωζε κανένας Μητσοτάκης κανένα παιδί. Το παιδί θα το σώσουν αν το σώσουν οι γιατροί και μακάρι να το σώσουν. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βρεθεί πολλές φορές στη θέση να αναπαράγει τέτοιου τύπου fake news και κάποια στιγμή απολογήθηκε λέγοντας ότι αναρτώ τα πάντα στο Twitter μου, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και υπουργός ανάπτυξης της χώρας. Δεν είναι αντιπρόεδρος. Παραμένει. Είναι αντιπρόεδρος. Της κυβέρνησης, όχι του κόμματος. Όχι, του κυβερνώντος κόμματος. Του κυβερνώντος κόμματος και υπουργός ανάπτυξης υποχρεούται πριν αναρτήσει οποιαδήποτε είδηση κολακευτική για τον Πρωθυπουργό να τη διασταυρώσει. Και ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα οι γονείς του Παναγιώτη Ραφαήλ την γκάφα. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει διαδοθεί μια είδηση η οποία είναι λανθασμένη, είναι ψευδής, το παιδί αυτό κινδυνεύει
Εάν δεν πάει μέσα στο επόμενο τετράμινο, πεντάμινο στη Βοστόνη, έτσι τουλάχιστον λένε οι γονείς του, οι οποίοι φαντάζομαι θα έχουν μιλήσει. Και θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Με τους γιατρούς. Εάν δεν πάει λοιπόν μέσα στο επόμενο τετράμινο, πεντάμινο, δεν θα μπορεί να κάνει τη γονιδιακή θεραπεία, διότι δεν μπορεί να χορηγηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία σε παιδί μεγαλύτερο των 24 μηνών. Το παιδάκι αυτό είναι 18 μηνών αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να γίνει κάτι. Είναι μεγάλο το κόστος για τους γονείς, αλλά είναι πολύ μικρό το κόστος για την πολιτεία ώστε να σωθεί μια ζωή. Ναι. Κύριε Στεφανάδη, είστε καθηγητής καρδιολογίας, είστε ένας κορυφαίος γιατρός, το γνωρίζουμε όλοι εδώ, όχι μόνο στο πάνελ και στο νησί.